Είναι θετικά τα πράγματα, είναι εξαιρετικά ευχάριστα. Και θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί επισήμως η δημιουργία του νέου πολιτικού αεροδρομίου της Τρίπολης. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη μεγάλη συνεργασία που κάνουμε όλο τον καιρό αυτό. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και πριν αναλάβουμε, είχαμε ξεκαθαρίσει μεταξύ μας ότι ο μεγάλος μας στόχος, το μεγάλο μας στοίχημα ήταν να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα της μετατροπής του στρατιωτικού αεροδρομίου Τρίπολης σε πολιτικό αεροδρόμιο. Και από την άλλη μεριά να κάνουμε μια σημαντική τομή στον εξυγχρονισμό του ήδη υφιστάμενου αεροδρομίου στα πλαίσια της περιφέρειας Πελοποννήσου, του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Και οι δύο στόχοι είναι σε καλό δρόμο. Και θα ήθελα με αυτό να στείλουμε και ένα μήνυμα. Να πούμε ότι εμείς αυτά που έχουμε αποφασίσει να τα κάνουμε, θα τα κάνουμε. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με την πρόοδο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και όσο παράξενα και αν ηχούσε αυτό που είπα πριν λίγο καιρό, ότι μπορεί η χώρα να αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα και στο εξής τεράστια προβλήματα, αλλά η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σε άλλο δρόμο, είναι στο σωστό δρόμο, επιμένω να το ισχυρίζουμε. Γιατί βλέπω μέσα από την πολλή εργασία που έχουμε κάνει, από την άριστη συνεργασία, από το νέο κλίμα που έχουμε επιβάλει στην περιφέρειά μας, αλλά και από το ενδιαφέρον που έχουν στρέψει στην περιφέρεια Πελοποννήσου όλοι οι σημαντικοί παράγοντες, αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να επιτύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας. Πριν λίγη ώρα ήμουνα μαζί με τον πρέσβη του Καναδά, μιας μεγάλης προσωπικότητας, ο οποίος συνεχίζει να λέει ότι είναι Καναδός πολίτης και ως δεύτερη πατρίδα του έχει την Ελλάδα. Συζητήσαμε πάρα πολλά πράγματα και αρχίζουμε ένα ευρύτατο πεδίο συνεργασίας. Αυτό το καιρό έχουμε δύο σημαντικά γεγονότα που προέκυψαν. Το ένα είναι η συμφωνία μου με τον ΟΣΕ. Ήδη αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται τρεις παρεμβάσεις. Η πρώτη παρέμβαση είναι η λειτουργία του ενδομεσημιακού σιδηροδρομικού δικτύου. Η δεύτερη παρέμβαση είναι η επαναλειτουργία του δικτύου Κόρινθος Μυκήνες Άργος Ναύπλιο. Και η τρίτη παρέμβαση είναι ο προαστιακός του Λουτρακίου με μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτή που κάναμε μέχρι τώρα. Εμείς θέλουμε ο προαστιακός του Λουτρακίου να αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο μετάβασης μιας σημαντικής πόλης που αποτελεί την είσοδο της περιφέρειάς μας από πόλης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία μιας συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας στον παραδοσιακό της χαρακτήρα, έτσι όπως την είχαμε μάθει από μικρά παιδιά, σαν την Λουτόπολη. Και αυτή η παρέμβαση δημιουργεί έναν καινούριο σχεδιασμό. Εμείς μιλάμε για ένα τρένο, όχι κυρίως που θα στηρίζει την μεταφορά, αλλά θα είναι ένα τρένο ατραξιών, μια καινούργια αντίληψη για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί σήμερα ο σιδηρόδρομος, να δημιουργεί υπεραξία. Και το δεύτερο μεγάλο γεγονός είναι το αεροδρόμιο της Τρίπολης, που εγώ πλέον το θεωρώ δεδομένο. Ήδη η εταιρεία που έχει αναλάβει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση έχει έτοιμη την μελέτη, έτσι όπως την είχαμε συμφωνήσει, έτσι όπως και οι φορείς είχαν συμφωνήσει
μαζί τους. Τα αποτελέσματα είναι θετικά προς την κατεύθυνση που θέλουμε να κινηθούμε, αλλά πριν αρχίσουμε την κουβέντα θέλω να σας μεταφέρω τρία γεγονότα. Πρώτον, ο κύριος Μπερίδης πριν φύγει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνηγόρησε θετικά υπέρ της μετατροπής του στρατιωτικού αεροδρομίου και σε πολιτικό αεροδρόμιο. Το δεύτερο είναι ο κύριος Βορύδης που τον επισκέφθηκα θέλει να τελειώσουν γρήγορα οι διαδικασίες για να έρθει επισήμως να ανακοινώσει το αεροδρόμιο. Και το τρίτο σημαντικό γεγονός είναι ότι σήμερα μιλώντας με την διοικήτρια της ΥΠΑ μου εξέφρασε την άποψη ότι είναι φαν για την δημιουργία του αεροδρομίου, του πολιτικού αεροδρομίου της Τρίπολης ως low cost και cargo αεροδρόμιο και περιμένει την Τρίτη το πρωί να διαβιβάσουμε την μελέτη ώστε μαζί με τα στελέχη της ΥΠΑ να την επεξεργαστούν και να προχωρήσουν γρήγορα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Παράλληλα, στην επίσκεψη που θα κάνει ο κύριος Βορύδης μαζί με την διοικήτρια της ΥΠΑ στην περιφέρειά μας, θα δούμε αφενός μεν την ανακοίνωση που μας ενδιαφέρει του αεροδρομίου της Τρίπολης, αφετέρου δεν θα δούμε και τον εξυγχρονισμό του αεροδρομίου της Καλαμάτας.